πλησιωμένος από τους δύο συντρόφους του, ο δάσκαλος των ασκήσεων σχεδόν αντικρίζει τη Ρώμη όταν αποφασίζει να κάνει στάση τέσσερις λεύγες από την πόλη στην τοποθεσία Λαστόρτα, την οποία επισκέπτονται ακόμα. Το ξοκλήσι που καταστράφηκε κατά τη διάρκεια ενός βομβαρδισμού το 1944 έχει αναστηλωθεί. Βυθίζεται στην προσευχή για όσα συνέβησαν εκεί, α παραθέσουμε την εκδοχή που δίνει ο ίδιο ο προσκυνητή. Ένιωσε μια τέτοια αλλαγή στην ψυχή του και είδε τόσο καθαρά τον Θεό Πατέρα να τον καθίζει δίπλα στον Χριστό Υιό του, που δεν βρήκε το θάρρο να αμφιβάλλει γι' αυτό, για το ότι δηλαδή ο Θεό Πατέρα τον τοποθετούσε δίπλα στον Υιό του. Τι διηγήθηκε όμω ο Λαϊνέθ από όσα του είχε εκμυστηρευτεί ο πνευματικό του δάσκαλο ο αιώνιος πατέρας είπε στον Λογιόλα «Στη Ρώμη θα είμαι μαζί σας» και γυρνώντας προς τον ίο αυτού Ιησού, ο οποίος στεκόταν δίπλα του όρθιος και κουβαλώντας τον σταυρό του στους ώμους, συνέχισε «Θέλω να τον πάρεις για υπηρέτη». Ο Ιησούς απευθύνθηκε τότε στον Ιγνάτιο, λέγοντάς του «Θέλω να μας υπηρετήσει.